κρούσματα που ανοιχνεύουμε τις ημέρες που διανύουμε είναι αντανάκλαση των μέτρων που έχουν ληφθεί τις προηγούμενες μέρες. Και αυτά που, τα μέτρα που βιώνουμε σήμερα θα δούμε τα αποτελέσματά τους στο επόμενο διάστημα, μετά από μία εβδομάδα τουλάχιστον. Περισσότερα από 600 δείγματα έχουν ελεγχθεί μέχρι αυτή την ώρα από το Υιολογικό Εργαστήριο του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπως σημείωσε μιλώντας στο ράδιο N84 και το Γιώργο Σαχίνη, ο καθηγητής κλινικής υιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Γιώργος Σουρβίνος. Είναι χαμηλή συχνότητα στην Κρήτη, είναι και χαμηλότερη από την υπόλοιπη υπηρετική Ελλάδα. Ο αριθμός των νεκρών, με την εικόνα που έχετε και από τον ΕΟΔΗ, θεωρείτε ότι είναι χαμηλός για τη χώρα μας και γενικότερα? Θεωρώ ότι είναι μεγάλος αριθμός και παγκόσμια και για τη χώρα μας. Θα έλεγα ότι βλέπουμε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με παρόμοιο, βέβαια πολύ λίγες χώρες ευρωπαϊκές, με γραμμική ακόμα αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων και έχουν χαμηλότερο αριθμό θανάτων. Ιδανικά θα ήθελα να είμαστε και εμείς σε αυτή την κατηγορία, αλλά έχουμε λίγο μεγαλύτερο αριθμό θανάτων στη χώρα μας. Όπως σημείωσε το μέλος του ΕΟΔΗ, ο θάνατος του 42χρονου Γερμανού καθηγητή στην Κρήτη οδήγησε σε αλλαγή πρωτοκόλων με τη χρήση επιπλέον θρομβολυτικών στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Πλέον έχουμε περάσει σε άλλο στάδιο της νόσου και η κατάσταση για να θεραφεί δεν είναι τόσο εύκολη πλέον. Ο ιός μπορεί να προκαλέσει πολυοργανική ανεπάρκεια, μπορεί να προκαλέσει, είδαμε στην περίπτωση του Γερμανού καθηγητή, θρομβώσεις, κάτι το οποίο ήταν πρωτόγνωρο και αυτό οδήγησε στην Επιτροπή του Υπηρεσίας να ληφθούν, να εισαχθεί ένα νέο πρωτόκολλο θρομβόλησης, αν και εφόσον παρατηρούνται επιπλοκές στο καρδιαγγειακό σύστημα. Είναι ένας ιός ο οποίος προκαλεί ξαφνικά και βαριά συμπτώματα. Εκεί είναι το κρίσιμο σημείο, το οποίο δεν είναι εύκολο να στραφεί. Το ερώτημά μου είναι, αν θεωρείτε ότι σε αυτή τη φάση, αν δεν κάνω λάθος, από σήμερα, βία αύριο, μπαίνουν και τα quick test, τα rapid test τέλος πάντων, και στην Κρήτη. Αν νομίζετε ότι πια πρέπει να ανοίξει λίγο η γκάμα του δείγματος, ούτως ώστε να ξέρετε πού βαδίζετε εσείς οι επιστήμονες, όχι για μας, για σας. Τα γρήγορα τεστ, από ό,τι πληροφορούμε, έρχονται σήμερα στην Κρήτη, είναι γεγονός. Είναι τεστ όμως τα οποία, λόγω της τεχνολογίας τους και της μεθοδολογίας που χρησιμοποιούν, έχουν χρησιμοποιηθεί και για την ανίχνευση άλλων ιών με όχι τόσο μεγάλα ποσά ειδικότητας και ευαισθησίας. Οπότε είναι κάτι το οποίο και η επιστημονική κοινότητα και εμείς θέλουμε να αξιολογήσουμε πώς λειτουργούν στην πράξη. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι, για να είμαι λίγο πιο συγκεκριμένο, τα τεστ αυτά ανοιχνεύουν αντισώματα. Τα αντισώματα για να αναπτυχθούν σε κάποιο οργανισμό χρειάζονται ένα χρονικό διάστημα, περίπου 5 έως 7 ημερών. Αν κάποιο δηλαδή κάνει ένα τεστ την πρώτη, δεύτερη, τρίτη ημέρα, είναι πολύ πιθανό να βγει αρνητικό. Για να έχει μια ψευδή εικόνα, μια λαθασμένη εικόνα ότι δεν έχει πολιθεί, ενώ στην ουσία έχει έρθει σε επαφή με τον ιό. Αυτό δεν ισχύει και για τα υψίστης ακριβίας τεστ μοριακά? Ισχύει και αυτό που λέτε. Τα μοριακά τεστ έχουν πολύ μεγαλύτερη ευαισθησία και ειδικότητα, σχεδόν στο απόλυτο. Σχεδόν στο απόλυτο. Αλλά και αυτά έχουν έναν χρόνο. Αν δηλαδή κάποιος είναι συμπτωματικός ή έχει συμπτώματα εντός της πρώτης δεύτερης ημέρας, είναι αρκετά πιθανό το τεστ να βγει αρνητικό. Την ίδια ώρα ο κύριος Σουρβίνος παραδέχτηκε πως το Υιολογικό Εργαστήριο του Πανεπιστημίου Κρήτης, προκειμένου να ανταπεξέλθει σε τυχόν αύξηση των περιστατικών, θα πρέπει να ενισχυθεί οικονομικά περαιτέρω για τα υλικά πρώτης γραμμής που χρησιμοποιεί. Τα δείγματα που έρχονται συνεχώς αυξάνονται και αυτό δεν θέλω να μας φέρει σε κάποια στιγμή να πούμε ότι έχουμε ξεμείνει, να το πω έτσι πολύ απλά, από κάποια υλικά τα οποία δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τις εξετάσεις των ασθενών του νησιού. Ο στόχος λοιπόν είναι οποιαδήποτε προσφορά είναι φυσικά καλοδεχούμενη.